Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα δεν θα σας πω τι φτιάχνουμε, θα σας το περιγράψω. Έχουμε από κάτω σουμαρικά, από πάνω έχουμε κιμά και από πάνω έχουμε μπεσαμέλ και μπόλικο τυρί και όλο αυτό ψήνεται στο φούρνο και βγαίνει μια κομματάρα τόση. Τι είναι? Παστίτσιο. Πολύ καλά τα είπατε. Θα φτιάξω το καλύτερο παστίτσιο που έχετε δοκιμάσει. Το ξέρετε ότι είναι το πιο διάσημο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Απλά πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε 2 κουταλιές στη σούπα σε ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε 2 κρεμμύδια. Και τα ρίχνουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε 1 κουταλιά τη σούπα ζάχαρη. Θυμάρι ψιλοκομμένο. Και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια. Ψιλοκόβουμε 1 σκελίδα σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Προσθέτουμε 2 κουταλιές σούπας πελτέ ντομάτας και σοτάρουμε για τουλάχιστον 2 λεπτάκια. Είναι πολύ σημαντικό να σοτάρουμε καλά τώρα την πάστα ντομάτας γιατί θα δώσει πολύ ωραίο σώμα στη συνέχεια στον κιμά μας. Προσθέτουμε 750 γραμμάρια μοσχαρίσκο κιμά και το σπάμε συνεχώς με μία κουτάλα. Σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα για 4-5 λεπτάκια. Σβήνουμε με 100 ml κόκκινο κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί τελείως. Προσθέτουμε ένα κονκασέ ντομάτας των 400 γραμμαρίων, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, 2 κύβους βοδινού και 2 φύλλα δάφνης. Μαγειρεύουμε σε σιγανή φωτιά μέχρι που να πιει όλα τα υγρά του το φαγητό για 10-20 λεπτάκια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όλη η γρασία έχει εξατμιστεί από το κιμά μου, οπότε θα βγάλω τα 2 φύλλα δάφνης, θα τα αφήσω στην άκρη, θα βγάλω και το κιμά μου τη φωτιά και θα βάλω μία κατσαρόλα πάνω στη φωτιά για να ξεκινήσω την μπεσαμέλ μου. Σε μέτρια φωτιά ζεσταίνουμε 100 γραμμάρια βούτυρο. Όταν λιώσει το βούτυρο, αλλά δεν έχει κάψει, προσθέτουμε 100 γραμμάρια αλεύρι. Και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χυρός για μερικά λεπτά μέχρι να καβουρδιστεί λίγο το αλεύρι. Προσέχουμε να παίρνουμε και από τα πλάγια της κατσαρόλας το αλεύρι για να μην καεί. Προσθέτουμε το γάλα πάντα σε αρκετές δόσεις. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κρεμμώδης η μπεσαμέλ μου. Γιατί προσθέτω το γάλα σε μικρές δόσεις. Προσθέτω λίγο γάλα, ανακατεύω και σίγουρα δεν θα έχω στο τέλος γουρουμπαλάκια. Μόλις αρχίσει να βγάζει φουσκάλες, η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε αλάτι. Πιπέρι. 1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και 100 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα. Ανακατεύουμε για να πέσει η θερμοκρασία. Προσθέτουμε τους 3 κρόκους και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη, οπότε πάμε να ολοκληρώσουμε το παστίτσιο μας. Στον πάτωνο στα ψιού 35x25 στρώνουμε 300 γραμμάρια ήδη βρασμένα μακαρόνια στα οποία έχουμε βάλει και 30 ml ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Σπάμε από πάνω 2 αυγά για να δέσουν τα ζυμαρικά μας. 200 γραμμάρια φέτα. Ψιλοκόβουμε μπόλικο θυμάρι και το ρίχνουμε μέσα. Ψιλοκόβουμε ένα ματσάκι μαϊντανό και ρίχνουμε το μισό μέσα στα μακαρόνια και ανακατεύουμε καλά και τον άλλο μισό το ρίχνουμε στον κιμά.
Ρίχνουμε στον κιμά μας λίγη μπεσαμέλ, περίπου μία κουτάλα της σούπας. Και ανακατεύουμε καλά για να δέσει ο κιμάς μας. Στρώνουμε τον κιμά πάνω από τα μακαρόνια. Με τον ίδιο τρόπο απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια την υπόλοιπη μπεσαμέλ. Τέλος, ρίχνουμε από πάνω 50 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα. Το παστίτσιο μου είναι έτοιμο για το φούρνο. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι πολύ γρήγορο για να ετοιμάστε, αλλά στη ζωή τα καλά πράγματα θέλουν χρόνο. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου σε 180 βαθμούς και θα ψήσω περίπου για 40 λεπτάκια μέχρι που να πάρει έτσι ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από πάνω η μπεσαμέλ μου. Το παστίτσιο μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Μυρίζει τόσο υπέροχα, θέλω να βάλω το κεφάλι μου και να το φάω ολόκληρο. Αλλά πρέπει να περιμένω μισή ωρίτσα, να σταθεροποιηθεί και μετά να κόψω κομματάκι. Τα 30 λεπτάκια έχουν περάσει και το παστίτσιο μου έχει κρυώσει. Μπορείτε να καλέσετε όλους τους φίλους σας να έρθουν στο σπίτι να φάτε, μπορείτε να το φάτε και μόνοι σας, δεν έχει σημασία. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε αυτό το υπέροχο παστίτσιο σε κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι δεν θα βγει πάρα πολύ ωραίο, συνήθως, οπότε το κρατάει πάντα μα πάντα ο σεφ. Πασπαλίζουμε με λίγο θυμάρι και με λάδι όπως κάνω και εγώ. Κοιτάξτε εδώ αυτό το υπέροχο πιάτο. Στρώσει από μακαρόνια που έχουν δέσει μεταξύ τους, αρωματικό κιμά και υπέροχη βελούδινη μπεσαμέλ. Δένουν όλα μεταξύ τους τόσο υπέροχα και μας δίνουν το πιο νόστιμο παστίτσιο του κόσμου. Ό,τι και να πω για αυτό το πιάτο είναι λίγο. Η μπεσαμέλ είναι τόσο απαλή. Από κάτω ο κιμάς είναι τόσο αρωματικός. Μαζί με τα ζυμαρικά και τη φέτα και όλα αυτά τα μυρωδικά κάνουν ένα συνδυασμό ασυναγώνιστο. Είναι με διαφορά το καλύτερο παστίτσιο που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε subscribe στο κανάλι μου, Άκης Πετρετζίκης Official. Γράψτε comments από κάτω, κάντε like αν σας αρέσει το βίντεο. Φιλάκια πολλά, ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!